και ποια θα αφήσει. Γιατί για παράδειγμα, εγώ με τον Γιώργο Λιανό έχω μπερδευτεί. Ναι. Δεν έχουν πει ότι θα φύγει. Δεν θα είναι ο Γιώργο Λιανό. Δεν θα είναι. Δεν ανήρθει η Ελένη Μενεγάκη μια φωτογραφία. Ναι, ναι, για να δείξει ότι οι σχέσει είναι καλέ. Γιατί γράψαν ότι του έφαγε και ξέρει κάποιου τίτλου έτσι που ήταν λίγο σκληρού. Νομίζω, διορθώστε με αν κάνω λάθο. Ναι. Ο Γιώργο Λιανό θα κάνει με την Κατερίνα Ζαρίφη. Όχι. Ήταν να γίνει μια εκπομπή βραδινή στον Α με την Κατερίνα Ζαρίφη, αλλά αυτό το σχέδιο έχει ναυαγίσει και συζητάει με τον Sky τώρα να παρουσιάσει το Ελλάδα έχει ταλέντο. Γιατί ο η Τούρκη Λιανός παραγωγή. Δεν θα το παρουσιάσει η Ευαγγελία Ραβανή που η Ευαγγελία Ραβανή θα κάνει το My Style Rocks. Το καθημερινό reality μόδα. Αυτό δεν θα το κάνει η Ντορέτα. Αυτό ήταν να το κάνει η Ντορέτα. Η Ντορέτα θα κάνει εκπομπή 6 μέρες την εβδομάδα. Να κάτι καινούριο για τα εγχώρια τηλεοπτικά δεδομένα. Μεσημεριανή νομίζω θα είναι από τις 3 μέχρι τις 4.30. Θα είναι Δευτέρα με Σάββατο. Που είναι η ζώνη που θα έκανε η Ελεονόρα Μελέτη. Που θα έκανε η Ελεονόρα Μελέτη. Από που, το Sky. Που έκανε ραντεβού τι μετά με τον Αντένα. Είναι λίγο πολύπλοκα τα πράγματα αυτή τη στιγμή. Γίνεται ακόμα και εργασίες. Αλλά είναι εντυπωσιακό γιατί εμείς έχουμε συνηθίσει αυτά τα σόου να τα παρουσιάζουν, ξέρεις, ωραίες γυναίκες. Μιλάω για το Ελλάδα έχει ταλέντο. Για να σχολιάζουν τα ρούχα, τα μαλλιά κτλ. Οι Τούρκοι επέμεναν από την αρχή ότι θέλουν μία προσωπικότητα που να έχει χιούμορ, δηλαδή έναν άντρα κατά προτίμηση, γιατί άντρα το παρουσιάζει και στην Τουρκία. Κάτι στην Ελλάδα με το Φερεντίνο το είδαμε. Στην Ελλάδα το είδαμε με το Φερεντίνο, ναι, αλλά ο Σκά ήθελε γυναίκα, οι Τούρκοι είχαν άλλη γνώμη. Και ακούγεται πολύ